Γεια σας. Έχω πολύ καιρό που θέλω να μιλήσω για αυτή τη βανίλια πλανηφόλια. Βαρεγάτα, δίχρωμη. Όποιος είναι μαζί μου από παλιά στο κανάλι μου γνωρίζει ότι πολύ τακτικά μεγαλώνω βανίλες από μόσχευμα, από μικρό κομματάκι. Έχω και αρκετά βίντεο. Αλλά το χειμώνα ανακαλύπτω ότι δεν έχω χώρο απολύτως, γιατί θέλει ζέστη αυτό το συγκεκριμένο φυτό και τη χαρίζω κάπου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, όσες φορές έκανα προσπάθεια να μεγαλώσω μεγάλο αγορασμένο φυτό, μου είχαν χαλάσει και πολλοί παραπονήθηκαν ότι χαλάει βανίλια εύκολα. Τελευταία φορά πήρα, είπα ότι τελευταία φορά πήρα ένα φυτό πολύ φουντωτό, 3 κλονάρια. Και το χειμώνα άρχισε να χαλάει. Όπως ξέρετε, η βανίλια εύκολα χαλάει, σαπίζει εύκολα, αν και πολύ εύκολα βγάζει και ρίζες από μόσχευμα, από κλονάρια. Συγκεκριμένη ορχιδέα θα πλησιάσω πιο κοντά και θα δείξω πόσο ήταν το κλονάρι. Είχαν μείνει 3 κλουναράκια, 2 τα έδωσα και ένα κράτησα για μένα. Πήγε πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλο φυτό, περίπου 1 μέτρο τώρα ύψος. Θα δω, μη τυχόν θα βρω χώρο το χειμώνα, γιατί μου αρέσει πολύ. Αλλιώς θα αναγκαστώ πάλι κάπου να την δώσω, αν και κρίμα είναι. Μεγαλώνει πάρα πολύ καλά. Την είχα ριζώσει πρώτα σε νερό. Μόλις είδα ότι αρχίζει και βγάζει μικρό, έτσι σαν άσπρο σπυράκι, την έβαλα σε τύρφη, καθαρή τύρφη. Αυτή που είναι για, νομίζω, μπηγόνιες πουλάνε. Μπηγόνιες ή πελαργόνιες. Τέλος πάντων, καθαρή τύρφη. Με πολύ λίγο λίπασμα ήταν. Δεν το έκανα γιατί η βανίλια δεν αγαπάει λίπασμα, αγαπάει και παραγαπάει πάρα πολύ. Αλλά μου άρεσε το υπόστρωμα και δεν έκανα λάθος. Έβγαλε πολλές ρίζες και μεγάλωσαν αυτές οι ρίζες. Θα σας δείξω, θα πλησιάσω τώρα πιο κοντά και θα σας δείξω και τις ρίζες. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, εδώ ήταν το κομμάτι αυτό το μικρό, ως εδώ. Και από εδώ άρχισε μετά να μεγαλώνει. Όπως βλέπετε, το πάνω μέρος είναι πολύ πιο χοντρό από το κάτω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στο δικό μου το κλίμα, σε μένα προσωπικά, όταν ψυκάζω τη βανίλια χαλάει πάρα πολύ εύκολα. Αν και τώρα το καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, έπεφτε νερό και πάνω της. Έχει πέσει αρκετές φορές, την ρίξαμε, γι' αυτό και την έδεσα εδώ. Αν και με τις ρίζες πιάνεται πολύ καλά. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Πιάνεται πολύ καλά. Ποτίζεται κάθε μέρα. Το πρωί έπεφτε και πέφτει ήλιος πρωινός. Ναι, ήθελα να δείξω. Το πρωί την πότισα, κοιτάξτε. Πίνει νερό πάρα πολύ γρήγορα. Έχει γεμίσει και ριζούλες εδώ. Δεν είχε καθόλου, ήταν ένα μικρό κλαράκι. Βανίλια πολύ εύκολα ριζώνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το μόνο δεν ξέρω με το ψέκασμα. Εννοείται ότι το καλοκαίρι έπεφτε νερό και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ειδικά όταν έχετε φυτό στη βεράντα. Αλλά για το χειμώνα δεν ξέρω. Θα δω πώς θα πάει. Μην χρειαστεί πάλι να την ξαναριζώσω. Βέβαια, θα προσπαθήσω να την βρω ένα ωραίο μέρος να μεγαλώνει, γιατί πολύ όμορφο φυτό, πολύ καλό. Θα δούμε τι θα μας κάνει. Την έχω έτσι από κλαράκι από το χειμώνα, γιατί προς το χειμώνα χάλασε το μητρικό φυτό. Τα άλλα 2-3 μοσχεύματα χάρισα, δεν ξέρω πώς πάει, έχασα να ρωτήσω. Και από την αρχή μεγάλωνε πολύ αργά και τώρα προς το φθινόπωρο μεγάλωσε, νομίζω ότι είναι γύρω σε 1 μέτρο φυτό. Θα δούμε τι θα κάνουμε το χειμώνα.
Για πότισμα, είπα λίπανση, επειδή δεν είχα χρόνο να ποτίζω, έλεγα γι' αυτό και να λιπαίνω, έβαλα οσμοκότ. Λίπασμα αργής αποδέσμευσης. Γλιτώνει σε τέτοιες περιπτώσεις όταν δεν έχετε χρόνο, ας πούμε, να λιπαίνετε τακτικά τα φυτά σας. Φως είπα, πολύ δυνατό φως, ζέστη είχαμε, δόξα τω Θεώ. Πότισμα πολύ καλό. Προς το παρόν αυτό ήταν για τη βανίλια πλανιφόλια. Όποιος έχει κάποια ερώτηση, την δείχνω τώρα γιατί με είχαν ρωτήσει για την προηγούμενη βανίλια. Έχω 3-4 φορές είχα κάνει τέτοιο πράγμα, δηλαδή από ένα κομμάτι να μεγαλώνω βανίλια. Αλλά εκείνη την είχα χαρίσει, τώρα δείχνω απλώς άλλο φυτό. Ευχαριστώ. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή ξέχασα κάτι να πω για τη βανίλια πλανιφόλια, γράψτε.